Σήμερα στις 3 η ώρα, στο δικαστικό Μέγαρο Καβάλας, εξετάστηκε η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που είχε καταθέσει ο Σύλλογος Φίλων Γραμμάτων και Τεχνών Καβάλας μέσω του πληροεξίσου δικηγόρου του σχετικά με το έγγραφο της τεχνικής υπηρεσίας που ζητούσε την παράδοση των κλειδιών του θερινού κυματογράφου Ζέφυρος. Το δικαστήριο απέρριψε την προσωρινή διαταγή, δεχόμενο ότι λόγω των εργασιών που εκτελούνται στο χώρο υπάρχει ζήτημα ασφάλειας, με αποτέλεσμα να πρέπει να επιστραφούν τα κλειδιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η προβολή της ταινίας Αδέσποτα Κορμιά δεν θα πραγματοποιηθεί, αλλά στη θέση της θα γίνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30 ώρα. Η απόφαση ήταν αρνητική, που σημαίνει ότι μας υποχρεώνει να κλείσουμε το Ζέφυρο και δεν θα γίνει προβολή της σημερινής ταινίας. Ανταυτού, εντάξει, σκοπεύουμε να παραδώσουμε το Ζέφυρο στην περιφέρεια, αλλά στις 8.30 ώρα, αντί για την εκδήλωση την προγραμματισμένη, θα καλέσουμε τον κόσμο μας να έρθει στην είσοδο του Ζέφυρο για να κάνουμε μια διαμαρτυρία, γιατί ουσιαστικά η απόφαση είναι κατά της ελευθερίας της γνώμης και δεν έχει καμία σχέση με τους τυπικούς λόγους που αναφέρθηκαν. Δεν τη διαβάσαμε ακόμα την απόφαση λεπτομερώς, αλλά σε κάτι λεπτομέρειες πυροσβεστικής διατάξης κλπ. Πάτησε και για να πει ότι απορρίφθηκε. Θα τη διαβάσουμε και θα δούμε.